Σε μια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, ο Γεωργιανός σκηνοθέτης Σεργέη Παρατζάνοφ είχε αναφέρει, με ειρωνική βεβαίως διάθεση, το ρόλο των Χαφιέδων υπό όλα τα πολιτικά καθεστώτα στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, καθώς χάρη σε αυτούς έχουμε σήμερα πληρέστερα αρχεία, είχε πει. Η επισήμανση αυτή του Παρατζάνοφ έγινε για να καυτηριάσει τη στενή παρακολούθηση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος από πράκτορες του Σοβιετικού καθεστώτος. Όσο υπερβολικά και αν ακούγονται τα λόγια του σκηνοθέτη σήμερα, οι φωτογραφίες που βλέπετε γύρω σας από το φάκελο που διατηρούσε η ελληνική ασφάλεια για τον Γρηγόρη Λαμπράκη αποτελούν τη ζωντανή επιβεβαίωσή τους, καθώς και της αντιμετώπισης που είχαν οι δημοκρατικοί πολίτες από το μετεμφυλιακό κράτος. Μέσα από τα πολύ λεπτομερή στοιχεία και αρχεία μπορούμε να δούμε τις στιγμές στη ζωή του και τους αγώνες του. Οργανώσαμε αυτή την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμήσουμε τον αγωνιστή υπέρ των ιδανικών και των αξιών της δημοκρατίας. Αλλά και θα επιχειρήσω εδώ να απεικονίσω το πορτρέτο του Γρηγόρη Λαμπράκη, καταφεύγοντας την ελληνική λογοτεχνία και τον αείμνηστο Νίκο Θέμελη. Στο μυθιστόρημά του Ανατροπή, οι κεντρικοί ήρωες, ο Θωμάς και η Ελένη, εκφράζοντας τις αρχές του πρώιμου διαφωτισμού, αλλά και του Ευαγγελίου, πράττουν έτσι ώστε η συμπεριφορά τους να μην βλάπτει τους άλλους. Στην αναζήτηση όμως, ο κεντρικός ήρωάς του, Νικόλας, ενεργεί με τρόπο που αρμόζει την κατιανίκατη ορική αρχή, πράττει έτσι ώστε η ρυθμιστική αρχή της βούλησής σου να μπορεί συγχρόνως να καταστεί καθολικός νόμος. Αυτή η αρχή μπορούμε να πούμε ότι αποτελούσε το γνώμονα πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η πρακτική του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ότι επιχείρησε να κάνει αυτός τόσο ανιδοτελής άνθρωπος, είχε ως σκοπό να γίνει καθολικός νόμος συμπεριφοράς. Μια συμπεριφορά που στη θέση του ατομικού βολέματος τοποθετεί την κοινωνική αγωνία των απλών πολιτών για το αύριο. Στη θέση των αξιωμάτων τοποθετεί το πρωτείο της συνέπειας, στη θέση του μίσους και του φόβου τίθεται το αίτημα της φιλίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Αν πω πως ο Λαμπράκης είναι ένα σύμβολο ανθρωπιάς, θα έχω πει σχεδόν τα πάντα και τίποτα. Γιατί ο Λαμπράκης ήταν όντως πρωτίστως ανθρωπιστής, αλλά την ίδια στιγμή τα διδάγματα που μας άφησε ήταν ότι ο αφηρημένος ανθρωπισμός δεν αρκεί για να αλλάξει αυτός ο κόσμος προς το καλύτερο. Ακούω εδώ εύλογη την ένσταση ορισμένου. Μα άλλαξε ο Λαμπράκης στην Ελλάδα προς το καλύτερο? Δεν ακολούθησε η αποστασία και η Χούντα? Αν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο απλά, αν τα πράγματα ήταν άσπρο και μαύρο, τότε δεν θα υπήρχαν δημοκρατίες. Δεν είναι τυχαίο που ακραίες πολιτικές ιδεολογίες αναπτύσσονται με τη χρήση απλοϊκών σχημάτων. Η μάχη του Λαμπράκη δεν ήταν μόνο μάχη για την ειρήνη. Ήταν αγώνας για να πάψει η Ελλάδα ανε προτεκτοράτου του ξένου παράγοντα. Μάλλον μια βαθιά διχασμένη κοινωνία σε συνθήκες που ψαλίδιζαν τις ελπίδες των νεότερων γενεών της εποχής για ένα καλύτερο αύριο. Μάχη που δόθηκε μετά την πτώση της Χούντας και κερδίθηκε σε πολλά μέτωπα, χωρίς όμως ακόμη να έχει τελειώσει. Τα γεγονότα της εποχής που οδήγησαν στην πτώση της δικτατορίας, της δημοκρατίας συγγνώμη, και στην άνοδο της δικτατορίας, ανέδειξαν τις αδυναμίες του μετεμφυλιακού κράτους. Ακόμη και η ιστορία της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη έγινε μια μορφή αντίδραση στη δικτατορία που ακολούθησε. Η ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά, βασισμένη στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, ευαισθητοποίησε τη διεθνή κοινή γνώμη κατά της δικτατορίας που είχε επιβληθεί μόλις 2 χρόνια πριν. Έννοιες του λαού, της ελευθερίας και της πρόοδου αποτελούν συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας. Αν όμως κάποια από αυτά απομονωθούν, τα υπόλοιπα, και αναδειχθούν μόνο ως αρχές, τότε η δημοκρατία κινδυνεύει. Ο σημερινός λοιπόν αγώνας για την ειρήνη είναι αγώνας κατά της ιδεολογίας του μίσους, του φιλετικού διαχωρισμού των ανθρώπων, αλλά και αγώνας κατά εκείνων των ιδεολογιών που τιμωρούν τους αδύναμους για την αδυναμία τους, αντί να δημιουργούν θεσμούς καταπολέμησης και άμεσης των ανισοτήτων. Στα θεμέλια των σύγχρονων φιλελεύθερων δημοκρατιών έχουν τοποθετηθεί βόμβες αυταρχισμού, όπως υποστήριξαν ο Λεβίτσιε, ο Ζίπλατ, που είναι καθηγητές στο Χάρβαρντ, και είπαν ότι οι δημοκρατίες δεν ανατρέπονται μόνο με φανερά στρατιωτικά πραξικοπήματα, αλλά και με τη χρήση, όχι μόνο με τη χρήση ένοπλης βίας. Οι δημοκρατίες διαβρώνονται και υποσκάπτονται όταν διάφοροι δημαγωγοί πολιτικοί εκμεταλλεύονται τα πραγματικά κοινωνικά ζητήματα, ανισότητες, ρατσισμός, φτώχεια, τρομοκρατία, μετανάστευση, θρησκευτικές διαφορές, ώστε να αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους ως εχθρούς και να στοχοποιούν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να περιφρουρούν και να ακυρώνουν
τους θεσμούς ανεχόμενη πράξης βίας. Όταν οι κομματικές αντιπαραθέσεις φτάνουν σε σημείο να τροφοδοτούν ένα είδος κοινωνικού διχασμού και οι πολίτες ανήκουν σε δύο στρατόπεδα, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης. Τότε η αντιπαλότητα μετατρέπεται σε αμοιβαία έχθρα και συνοδεύεται από την εκτόξευση ένθε κακήθεν απειλών. Οι πολιτικές παρατάξεις εγκαταλείπουν κάθε στοιχείο αυτοσυγκράτησης, προσπαθώντας να επικρατήσουν με κάθε δυνατό μέσο. Αυτό το κλίμα ευνοεί με τη σειρά του την εμφάνιση ακραίων δυνάμεων, όπως βλέπουμε στην Ευρώπη του σήμερα, οι οποίες αδιαφορούν πλήρως για τους δημοκρατικούς θεσμούς και την ομαλή λειτουργία τους. Τα μαθήματα του παρελθόντος πρέπει να μας γίνουν, τα παθήματα του παρελθόντος πρέπει να μας γίνουν μαθήματα για το σήμερα. Και είναι δυστυχώς απορίας άξιο, γιατί κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά διστάζουν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταδικάσουν παρόμοια φαινόμενα που συμβαίνουν σε χώρες, τρίτες χώρες, πέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μας θυμίζουν τα γεγονότα που συνέβαιναν στο μετεφυλιακό κράτος στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι πρόβλημα της Ευρώπης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανάπτυξης, της ασφάλειας, αλλά και πρόβλημα των κοινωνιών πάνω απ' όλα. Οφείλουμε λοιπόν όλα τα δημοκρατικά κόμματα που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ακροδεξιές φωνές μετατοπίζοντας τη δική τους ατζέντα προς τα ακροδεξιά, να γίνουμε λοιπόν όπως το πρόσωπο του θηρίου. Οφείλουμε να δώσουμε από κοινό τη μάχη για τον δημοκρατισμό της παγκοσμιοποίησης και το δημοκρατικό έλεγχο των αγορών, για μια άλλη Ευρώπη. Για μια Ευρώπη η οποία θα βρίσκεται υπό το δημοκρατικό έλεγχο και ο πολιτικός κόσμος θα είναι πρωτοπόρος. Η απάντηση των υποστηρικτών της δημοκρατίας θα πρέπει να γίνει σε τρία μέτωπα. Πρώτον, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δεύτερον, στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Και τρίτον, στην ιδεολογική μάχη κατά των λογικών του μίσους και του φόβου από τον άλλο. Στόχος λοιπόν κλείνοντας αυτής της έκθεσης δεν είναι μόνο να τιμήσουμε τους αγώνες που στο παρελθόν έδωσε ένας πολύ μεγάλος Έλληνας, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Αντιθέτως, στόχος είναι να έχουμε το όραμά του ζωντανό φάρο για τις μάχες που θα δώσουμε σήμερα και αύριο για το καλό της Ευρώπης, για το καλό του λαού μας, για το καλό των παιδιών μας. Και εύχομαι αυτή η έκθεση, μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πάει σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, ιδιαίτερα μια εποχή που τρίβουμε τα μάτια μας με τα ποσοστά της ακροδεξιάς στη χώρα μας, μια πατρίδα που γέννησε τη δημοκρατία, για να μάθουν όλα τα παιδιά, αυτά που κάποιοι τους πουλούν ακραία διχαστικά αφηγήματα, τι τράβηξαν οι γενιές των παππούδων μας μέσα από καταστάσεις δύσκολες και πώς με τι αγώνες και τι θυσίες έφτασε στα χέρια μας η Ελλάδα της μεταπολίτευσης και πώς παρόλα τα λάθη που γίνανε πρέπει να την περιφρουρήσουμε ιδιαίτερα τους θεσμούς ως κόρη οφθαλμού. Κάτι που συμβαίνει τώρα. Κρίση, αδιέξοδο, καθυστέρηση, όλοι οι ίδιες λέξεις επαναλαμβάνονται. Χορεύουν γύρω-γύρω στον χώρο του ζαλόγου. Ελλάδα πλούσια, Ελλάδα υπανάπτυκτη, Ελλάδα κοιτίδα του πολιτισμού, Ελλάδα με τις χιλιάδες αγράμματους και τα επομένα σχολεία. Ελλάδα με σχολεία χωρίς δασκάλους. Ελλάδα με δασκάλους χωρίς δουλειά. Χρόνο με τον χρόνο οι σαντικές δαπάνες αυξάνονται και ας είναι πιο ψηλές στην Ευρώπη. Αυτό το έχει πει ο Λαμπράκης στις 7/5/62. Για να δείτε πόσο μπροστά ήταν και θα πω και είχε πει με την τελευταία ομιλία που έκανε: μακάρι η ειρηνοποίη και είναι σπουδαίο να ζήσει την ειρήνη. Είναι πολύ μεγάλο να πεθαίνει για την ειρήνη. Σας ευχαριστώ. Συμβαίνονται όσο...